Ciao. Άσχημος Ciao signore, come γέρος θα stai? γίνει ο Καρέρα. Άσχημος γέρος θα γίνει ήδη. Έχει γεράσει πολύ με το Σβάρντα σέντερ μπακ. Ρε φίλε, ciao signore σου λέω και εσύ μου μιλάς τώρα εδώ πέρα και μου λες γεια σου αδερφέ, τι κάνεις και τέτοια, είναι δυνατόν? Τι σινιόρε, τον είδες πως έχει γεράσει ένα χρόνο με το Σβάρντα σέντερ μπακ. 700 ρητίδες έκανε ο Καρέρας ο Καρέρα. Με το Σβάρντα σέντερ μπακ που του έφερε ο Μελισανίδης. Τέλος πάντων, τα είπε η Μέρη Πετροπούλου για τις αυξομοιώσεις με το κουκ κεφαλαίο, τα 159 εκατομμύρια ευρώ του Ιβάν Σαββίδη, τα μισά πήγαν στράφη βέβαια. Μεγάλες ζημιές, φέτος σχεδόν τα μισά λεφτά κέρδισε ο ΠΑΟΚ από έσοδα φέτος, μόνο τα διαρκείας και οι διαφημίσεις, οι ταμπέλες και όλα αυτά τα οποία δεν πήγανε, είναι μεγάλη πληγή για το σωματείο, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Πατερούλης, ο οποίος φροντίζει για τα τέκνα του, για τα παιδιά του. Κωστή, να πούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι φαντάσου η Manchester United και η Liverpool, που είναι από τις πιο εμπορικές ομάδες στον κόσμο, παγκοσμίως, και ουσιαστικά κλαίνε, διότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, καθώς ειδικά η Manchester United χάνει την απουσία κόσμου από κάθε ένα παιχνίδι στο Old Trafford 4 εκατομμύρια λίρες. Φαντάσου, και μιλάμε τώρα για τεράστια συμφέροντα, μιλάμε ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν το καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τι να πει δηλαδή μια ελληνική ομάδα όπως π.χ. ο ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι είναι τεράστια η κίνηση του κύριου Σαββίδη. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ... Έτσι, είναι τεράστια η κίνηση του κύριου Σαββίδη, όπως και να το δει κανείς. Κοίταξε, ο Σαββίδης, ο άνθρωπος είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Το κακό είναι με εμάς τους Θεσσαλονικείς, ότι τους ευεργέτες τους εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας. Τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ των ανθρώπων αυτών. Είμαι κατά των τεχνικών και των συμπεριφορών ανθρώπων οι οποίοι είναι στο περιβάλλον. Δηλαδή δείχνουμε πολλές φορές ότι αγαπάμε την τσέπη μας πιο πολύ από τις ομάδες. Φυσιολογικό. Και το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Αρκεί να πω μόνο ότι δεν μπορεί να το κάνει κάποιος τον κύριο Μελισανίδη και στον κύριο Μαρινάκη. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης είναι κοντά στην ομάδα, είναι από πάνω, ενώ ο κύριος Σαββίδης έχει την ατυχία να βρίσκεται εκτός Ελλάδος με τον κορονοϊό και να περιμένουμε να έρθει να βάλει σε μια τάξη. Γιατί κακά τα ψέματα, καλοί είμαστε εμείς υπάλληλοι στις δουλειές. Όταν λείπει το αφεντικό από πάνω, καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει δημοσίευμα σε ένα site της Αρκαδίας για τον Κότσιρα στον ΠΑΟ. Επίσημα ο ΠΑΟΚ δεν λέει κάτι. Εμείς μάθαμε όμως ότι υπάρχει μια κρούση. Τον ήθελε και από πιο παλιά τον Κότσιρα. Μεγάλο πρόβλημα στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια με τα κιλά δεν μπορεί. Ο Αγγε τραυματίστηκε. Και ιδιαίτερα αδικημένος, εγώ θα έλεγα, διότι ο Κότσιρα θα πρέπει να είναι και στις κλήσεις της εθνικής ομάδας. Και ο Βασίλη Αντωνόπουλος άρχισε να κάνει μεταγραφή. Αλλά και ο Κότσιρα 26-27 είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Αυτοί μπορεί να λέγανε τον Μποροβίλο Μποροθρύλο στον ΠΑΟ, καλά βλέπω καλή σχέση. Τον βγάζουμε και στο ραδιόφωνο εδώ. Κάπου 600 χιλιαρικάκια θα αρπάξει. Το βλέπεις, τη βλέπεις την ανίτη μεταγραφή? Γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Κότσιρα. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ναι. Είναι κοντά στον ΠΑΟ πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί έχει ξαναγίνει μια κουβέντα. Ο Δουβίκας. 600 χιλιάρικα. Ο ΠΑΟ πάει και για Λατινική Αμερική λόγω Γκαρσία. Ο Δουβίκας. Μίλησε. Ορίστε. Ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας είναι και αυτός μια πολύ πιθανή μεταγραφή. Μάλιστα το ανακοινώσαμε του προπονητή του Βόλου, ότι βγήκε πριν από μισή ώρα, ότι υπάρχει περίπτωση όταν γυρίσει από τις διακοπές, γιατί τον πετύχαμε στο αεροπλάνο, να μην βρει το βασικό του σεντερφόρ στην ομάδα. Από τώρα δηλαδή να πάει στον ΠΑΟΚ, να είναι ότι Τσολάκ. Ναι, γιατί ο Τζόλακ μάλλον φεύγει. Θα πάει στην Δυναμό. Μικρό το συμβόλαιό του, 430 παίρνει. Κόστισε βέβαια αρκετά χρήματα, 3 εκατομμύρια. Και είναι πολύ πιθανό να φύγει. Παίζει 4-4-2 η Ζάγκρεπ. Και υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο ένας από τους δύο σέντερφορ. Και θα πάει ο Τζόλακ να καθίσει σαν δεύτερος. Να πούμε βέβαια, Κωστή μου, ότι νωρίτερα είδαμε τον Κότσιρα που παίζει στον Αστέρα Τρίπολης και τον Δουβίκα, ο οποίος έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης.
Βέβαια το παιδί παίζει στο Βόλο. Απλά επειδή η Μαρία Πετροπούλου είναι από την Αρκαδία και είναι φίλη του Αστέρα Τρίπολη, μα έβαλε το 12 από τον Αστέρα Τρίπολη. Δεν πειράζει, τη συγχωρούμε και προχωράμε στο ρεπορτάζ. Η Πετροπούλου δουλεύει πολλέ ώρε τη μέρα. Κάνει πολλά πράγματα όπω όλοι μα εδώ. Είναι ο Δουβίκα του RTV. Μεγάλη σκορ. Έτσι. Πάει για center for. Αν δεν κάτσει του Δουβίκα, υπάρχει ο Αρέσο τη River Plate. Πολύ δύσκολο βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Με πολλά γκολ, πολλές συμμετοχές. Μπούφαλο είναι το παρατσούκλι του. Μεγάλος σε όγκο, λαιμό και κεφάλι. Ποιον παίκτη που έχει παίξει, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, τον λέγανε Μπούφαλο. Νομίζω ένα του Βόλου με ένα κεφάλι μεγάλο, τον Μπρέσκα. Όχι. Όχι. Τον Φούνες. Α, τον Φούνες, ναι. Ναι. Που έπαιζε και αυτό στη River Plate. Ναι. Ο Γκαρσία πάντα. Δεν είναι ζωή βέβαια ο Χουάν Χιλμπέρτο. Προτείνει και δεξί εξτρέμ. Το Μάουρο Αντρές Μέντες Ακώστα. Παίζει εξτρέμ οχτάρι. Ουρουγουανός. Ναι, Μάουρο Αντρές Μέντες Ακώστα. Αυτούς τους δύο ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ο Λάμπρου πήγε στη Φέντε, δεν έπιασε. Βγάλαμε πριν από 3/4 έναν δημοσιογράφο της Φέντε. Μας είπε ότι σήμερα παίζει Φέντε Σπάρτα Ρότερνταμ. Ο Λάμπρου δεν θα παίξει ούτως ή άλλως, δεν έκανε καμία συμμετοχή. Έπαιξε ένα μάτς κυπέλου με μια ομάδα Β' Εθνικής. Χάσανε το κύπελο με το Λάμπρου μέσα. Υπάρχει ένα μικρό οικονομικό θέμα που δεν κάνει τη μεταγραφή ακόμα πιο σίγουρη. Δηλαδή η Τβέντε είχε προπληρώσει πολλούς μήνες για το Λάμπρου και ίσως ζητήσει πίσω 4-5 μήνες από τον ΠΑΟΚ. Μικρά είναι τα ποσά. Να ζητήσει, τι, πώς το είπες αυτό? Η Τβέντε έχει προπληρώσει πολλούς μήνες μπροστάντζα και μπορεί τώρα να ζητήσει 4 μήνες να τις πληρώσει ο ΠΑΟΚ αν έρθει στον ΠΑΟΚ. Για μένα είναι θέμα πολύ μικρό οικονομικά. Να το δώσει ιδανικό στον ΠΑΟΚ μέχρι τέλος σεζόν. Ναι, εντάξει. Και θα παίξει εκεί καθώς ο Βιερίνια προοριζόταν για εξτρέμ. Δεν μπορεί το παλικάρι. Εντάξει. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί το παλικάρι και ότι τελευταία του παιχνίδι, αν και εγώ είμαι κατάπληκτος με την κριτική που του κάνανε οι συνάδελφοι, πολύ καλά πήγε ο Βιερίνια, εγώ είδα κάτι άλλο, ίσως μπορεί εγώ να είδα λάθος. Εσύ βλέπεις διαφορετικά. Είναι στα τελειώματά του, δεν νομίζω ότι... Να σε ρωτήσω.